μου, το μέλος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον συνάδελφο, τον αγαπητό, τον Θάνατο Χριστακόπουλο. Θάνο, καλησπέρα. Δεν θα σου μιλάω στον πληθυντικό. Θα είναι η κοροϊδία για τους τηλεθεατές, αφού γνωριζόμαστε τόσα χρόνια και έχουμε συνεργαστεί. Λοιπόν, Θάνο μου, έχει ξεκινήσει ο προσυνεδριακός διάλογος. Είδαμε και το Σαββατοκύριακο τι υπόθηκε παρουσία και του Γιώργου Τσίπρα εδώ στην Πάτρα. Και συνεχώς βλέπουμε ότι επικρατεί έτσι με πυρετόδεις ρυθμούς προκειμένου να φτάσετε προς το συνέδριο. Ναι. Η αρχή είχε γίνει ουσιαστικά, πρέπει να σου πω, με τον Παύλο τον Πολάκη, σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στον Αστέρα, γεμάτο από κόσμο. Αναγκαστήκαμε να ανοίξουμε ολόκληρη την αίθουσα, ενώ αρχικά είχαμε υπολογίσει πολύ λιγότερο κόσμο να παραστεί. Τα λέμε και αυτά τα παραπολιτικά. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και όπως είπες και εσύ, την Κυριακή ήταν ο Γιώργος Τσίπρας πάνω στην εκδήλωση στο Κεφαλόβρισο. Ήταν και η τελευταία ουσιαστικά έτσι, συζήτηση, ολομέλεια, αν θέλεις να το πούμε έτσι, των μελών εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε μπει ουσιαστικά στην τελική ευθεία την Κυριακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέλθει ο κόσμος, να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Είναι οι εκλογές για τρία, δεν είναι μόνο για το συνέδριο, είναι εκπρόσωποι για το συνέδριο που θα γίνει στο τέλος του μήνα. Είναι για τις οργανώσεις, τα συντονιστικά των οργανώσεων μελών, δηλαδή είτε είναι αυτές τα επαγγελματικά ΕΒΕ, καθηγητές κτλ., είτε είναι οι τοπικές οργανώσεις. Και βεβαίως είναι και για τη νέα νομαρχιακή επιτροπή. Για πρώτη φορά, πρέπει να σου πω ότι μετά την αλλαγή του καταστατικού, οι εκλογές γίνονται από το σύνολο των μελών, από το σύνολο της βάσης και όχι δια αντιπροσώπων όπως γινόταν τις προηγούμενες χρονιές. Το ενδιαφέρον, για να δώσουμε και κανένα στοιχείο ωραίο έτσι του ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να σου πω ότι είναι τουλάχιστον πρέπει να είναι πάνω από 60 οι ενδιαφερόμενοι και υποψήφοι για την ομαρχιακή. Είναι επίσης δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, οι υποψήφοι για τις οργανώσεις μελών και φυσικά για το συνέδριο. Το μέτρο για το συνέδριο είναι 1:40. Δηλαδή, η κάθε οργάνωση μελών, αν έχει 40 μέλη, για παράδειγμα, θα βγάλει έναν εκπρόσωπο. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, εδώ από την περιοχή, εγώ υπολογίζω ότι θα είναι τουλάχιστον 150 εκπρόσωποι στο συνέδριο και παραπάνω, θα το δούμε. Και πάνε όλα καλά. Και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, Θάνο, από ό,τι αναφέρεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο μεγάλος στόχος και το μεγάλο στοίχημα ήταν και είναι και παραμένει και μετά το συνέδριο η ενεργοποίηση των νέων μελών που ήρθαν και ψήφισαν με ζέση και μεγάλο ενδιαφέρον και με ανοιχτή καρδιά το Σεπτέμβριο στις εσωκομματικές εκλογές και παρέμειναν φυσικά και δεν είναι από αυτούς που αποχώρησαν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Όπως λέμε και τον τελευταίο καιρό, το συνέδριο πρέπει να πετύχει, πρέπει να σημάνει την αντεπίθεση. Βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμιο αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την άποψή μας, προσδοκίες του κόσμου από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μεγάλες και όσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη γυρίζει την πλάτη στους μη προνομιούχους, στους απλούς πολίτες, στους αγρότες, στους φοιτητές, στους ελεύθερους επαγγελματίες που τους βάζει να πληρώνουν χαράτσια, τριχίλιαρα κτλ., τόσο αυτές οι προσδοκίες από το κόμμα μας θα αυξάνονται. Πρέπει να σημάνει τη μεγάλη αντεπίθεση. Πρέπει να είναι ένα συνέδριο εξωστρέφειας. Μην αρχίσουμε πάλι ό,τι έγινε τότε, γιατί χάσαμε τις εκλογές του 19. Γιατί χάσαμε τις εκλογές του 23, τις χάσαμε. Στο κείμενο των θέσεων, δεν το έχω μαζί μου, το έχω στην τσάντα μου, 44 σελίδες. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες που αναφέρονται στο τι έφεξε στο προηγούμενο διάστημα. Τις μελετάμε, τις συζητάμε, να μάθουμε από τα λάθη. Αλλά πάει μέχρι εδώ η εσωστρέφεια. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η αντεπίθεση μέχρι τις ευρωεκλογές, κατά την ταπεινή μου άποψη, για την αριστερά της νέας εποχής. Και πρέπει να κάνουμε πράξη και αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη συγκινητική για όλους μας ημέρα που ανακοίνωσε την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε για να έρθει το νέο κύμα το στελεχό του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι η στιγμή για να έρθει αυτό το νέο κύμα. Αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω. Τι να σε ρωτήσω τώρα, Θάνο μου, τα είπες μόνος σου. Θέλω όμως ένα σχόλιο για την... Τι να πω, για τη χυδαία αυτή η επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τον δήμαρχο Βόλου. Νομίζω ότι καταδικάστηκε από όλο το πολιτικό κόσμο η χυδαία αυτή η επίθεση που δέχθηκε ο Στέφανος Κασελάκης. Είδαμε και τα σχόλια που έκαναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος.
Καταρχήν με κάλεσε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα. Καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, πολύ σοβαρή κουβέντα. Από εδώ και πέρα η κουβέντα θα φτάσει στο γελίο και στο γραφικό, σχολιάζοντας τον κύριο Μπέο. Τον Μπέο. Κατά δεύτερον, αυτά που είπε στη συμπολίτησα εκεί στο Βόλο ο Στέφανος ο Κασέλακης είναι αυτά που εκφράζουν και εμένα. Ναι. Το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Άμα μίλαγα σε μια ιδιωτική συζήτηση, τώρα είμαι στην τηλεόραση και δεν μπορώ να επαναλάβω αυτά τα πολύ εύστοχα που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον Μπέο. Όμως, από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος έχει ρόλο και έχει λόγο στα δημόσια πράγματα και εξελέγει δημοκρατικά στο Βόλο και εκπροσωπεί μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, δυστυχώς πρέπει να το καθυστερήσουμε. Είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του, είναι απαράδεκτη γενικώς η συμπεριφορά του. Δεν πάει πολύ καιρός από τότε που τον είδαμε να δέρνει on camera, που λέμε και εμείς live, σε ζωντανή μετάδοση, έναν πλημμυροπαθή. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, είναι ένας άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά αλλού. Σε άλλες χώρες του σύγχρονου δυτικού κόσμου θα βρίσκονταν αλλού και ονόητο. Μπλεγμένο σε διάφορες ιστορίες, προφυλακιστής για διάφορα που τα ξέρουμε λόγω του ποδοσφαίρου. Πραγματικά είναι ανάξιος λόγου και περαιτέρω σχολιασμού. Μου τα είπε πάρα πολύ καλά ο Στέφανος Κασελάκης. Ακριβώς το ίδιο νιώθω και εγώ και νομίζω το σύνολο του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Θάνος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν.